Απογειώθηκαν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας που ανακοίνωσαν οι εταιρείες παροχής για το μήνα Σεπτέμβριο. Οι αυξήσεις ξεπερνούν ακόμα και το 60%, με τους καταναλωτές να προετοιμάζονται να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για τους νέους φουσκωμένους λογαριασμούς που θα πάρουν στα χέρια τους. Κάθε λίγο όλο προς τα πάνω πηγαίνουμε και το σκεφτόμαστε τι ακριβώς θα κάνουμε. Εκεί που πληρώναμε 40, πληρώνουμε 140. Ενδεικτικά, η αρχική τιμή της κιλοβατόρα στη ΔΕΗ αυξήθηκε από τα 48 λεπτά που ήταν τον Αύγουστο στα 78 λεπτά για τον Σεπτέμβριο, ενώ στην Ελπέντισον από τα 93 λεπτά σκαρφάλωσε σε πάνω από 1 ευρώ. Στην Πρωτέργεια, αντίστοιχα, από τα περίπου 55 λεπτά ανέβηκε στα 78, στην εταιρεία Ήρων από τα περίπου 60 λεπτά στα 75, ενώ στη Zenith από 55 λεπτά τον Αύγουστο η κιλοβατόρα θα κοστίζει 68 λεπτά τον επόμενο μήνα. Οι καταναλωτές παίρνουν ξανά στα χέρια τα κομπιουτεράκια για να βρουν μετά την αναζήτηση του Αυγούστου την πιο συμφέρουσα λύση για το Σεπτέμβριο. Ενώ αγωνιούν για το πού θα σταματήσει το ράλι στο ενεργειακό κόστος. Είμαι μπερδεμένος. Δεν ξέρω με τα τιμολόγια που μου ήρθαν, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Το ερώτημα είναι, νεαρέ μου, τι μέλη για να είστε. Οι τελικές τιμές που θα φτάσουν στους καταναλωτές θα διαμορφωθούν μέσα στην εβδομάδα, όταν και θα ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις Σεπτεμβρίου από την κυβέρνηση, η οποία έχει βάλει στόχο την απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων. Η αξιωματική αντιπολίτευση πάντως εξαπολύει δρυμία επίθεση, τονίζοντας πως οι νέες τιμές ρεύματος αποτελούν απόδειξη της αποτυχίας και του αδιεξόδου της κυβέρνησης στην ενέργεια. Οι τιμές λιανικής έχουν πλέον σκαρφαλώσει σε πρωτοφανή επίπεδα, ενσωματώνοντας εις διπλούν την τάχατες καταργημένη ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά και μεταφέροντας όλα τα βάρη και το ρίσκο των προμηθευτών στους καταναλωτές. Η ενεργειακή ακρίβεια έχει οδηγήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μειώνουν την κατανάλωση ρεύματος, ακόμα και τις ημέρες που ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο. Λίγο ανεμιστήρα και βολευόμαστε. Όσο δυνατόν να προσέχεις και να μετράς το τι καταναλώνεις. Οι τιμές χονδρικής του ρεύματος συνεχίζουν τις υψηλές πτήσεις, με τις εκτιμήσεις λόγω του θρίλερ με το φυσικό αέριο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη να καλούν λόγο για νέο ράλι τους επόμενους μήνες.